Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης εδώ κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Κύριε Αλεξάκη, και ωραία είχαμε να συναντηθούμε και κύριε Παναγιωτόπουλε. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση απέδειξε αυτό που είχαμε προαναγγείλει στην πραγματικότητα από την έναρξη εφαρμογής του νόμου 43-47 και κυρίως από τις αρχές του 2017. Μάλιστα, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2018, προσωπικά τοποθετήθηκα στη Βουλή λέγοντας ότι δεν θα χρειαστούν να γίνουν περικοπές συντάξεων. Συνεπώς, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι κάτι που ξέραμε από πολύ νωρίς εμείς. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι εκείνο που είχε τις επιφυλάξεις που οδήγησαν σε αυτή την αιμονή του να κάνουμε περικοπή των συντάξεων, ενώ ο νόμος 43-87, ο νόμος του ΕΦΚΑ, με ρητή διάταξη προέβλεπε ότι δεν θα γίνει αυτή η περικοπή. Αυτή θα διατηρηθεί. Και θα θυμάστε προφανώς ότι μας κατηγορούσαν για διγλωσία, λέγοντας ότι ενώ στο νόμο 43-87 η κυβέρνηση είπε πως δεν θα γίνουν αυτές οι περικοπές, θα διατηρηθεί ως προσωπική διαφορά και θα συμψηφίζεται καθώς θα έρχονται αυξήσεις στην εθνική σύνταξη. Μετά αλλάξαμε τη θέση. Κύριε Πετρόπουλε, δεν υπάρχει βγαίνει το αποτέλεσμα. Μα, όμως πολιτικά. Να το εξηγήσω αυτό. Ναι, πολιτικά δεν θα σας το επιτρέψουν. Γιατί ακούω διάφορες φορές. Α, εδώ αλλάζει το θέμα. Ναι, αν σας πούνε. Βάζετε ένα πολύ ωραίο. Δηλαδή, εγώ έχω μια πορεία. Βγήκε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας πριν από λίγες εβδομάδες. Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Ο Ρέγκλινγκ λέει συμφωνίες να τηρούνται. Το λένε γενικά. Και ο κ. Γιούγκερ. Για τις συμφωνίες. Και το αποδίδουν όλοι όμως. Είναι μια γενική διατύπωση. Θα σας πω και για τα τρία θέματα. Όπου στο τέλος όμως καταλήγουν τα συμπεράσματα των εφημερίδων και των τίτλων ότι δεν γίνεται. Για τις συντάξεις. Χτυπάει η καμπάνα. Θα σας πω για τα τρία θέματα. Δημοσιονομικά, συμφωνήθηκε αυτό που κλείσαμε κατά την δεύτερη αξιολόγηση, κατά την έναρξη του νόμου 43-87, διότι τότε με αναλυστική μελέτη που γινόταν παραλλήλως με τις διατάξεις του νόμου του ΕΦΚΑ, γινόταν αναλυστικές μελέτες με τη συμμετοχή και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, με αναλογιστή από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, είχαμε συμφωνήσει ότι αυτό το νέο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης εξασφάλιζε τη δημοσιονομική ισορροπία. Συμφωνήθηκε τότε. Ξαφνικά, το ΔΝΤ αμφισβήτησε αυτή τη δυνατότητα. Άρα, το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί είναι εκείνο, δεν γίνεται το κατουπινό, το αρχικό. Μάλιστα. Και επιβεβαιώθηκε ότι εμείς είχαμε δίκιο. Ωραία. Το έχω πει ως ένα παράδειγμα. Εντάξει. Και από τον λίγο χρόνο που έχω. Εάν σας πούν ότι δεν το δεχόμαστε. Τι πάει να το δεχόμαστε. Δεν το δεχόμαστε. Ωραία, θα το πω με ένα παράδειγμα που θα το επαναλαμβάνω στο κόσμο μέχρι να γίνει αντιληπτό. Εμείς που ξέρουμε πόσο κάνει η διαδρομή Αθήνα-Πάτρα με ταξί και λέμε ότι κάνει 300 ευρώ. Αυτοί που ζουν στη Νέα Υόρκη θα πληρώνουν 600 και νομίζει ότι θα κάνει 600 ευρώ. Το ταξίμετρο γράφει 300, πρέπει να πληρώσουμε 300, όχι 600. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Εκεί άρα πιστεύετε ότι θα τους πείσετε. Θα τους πείσετε. Πάμε στο δεύτερο. Το πολιτικό. Mm-hmm. Αν τελικά η Ευρώπη, παρά τα όσα είπε χθες ο κύριος Γιούνκερ, πρέπει να υπολογίζει για την ενότητά της και στην κατά κάθε χώρα, ελευθερία, δημοκρατία που πρέπει να τηρείται με τους κανόνες της δημοκρατίας και της ελευθερίας που πρέπει να περιέχει στο γενικό στόχο, τότε το πολιτικό επιβάλλει να γίνει αυτό που εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει, το οποίο είναι και σωστό και δίκαιο και αποδεδειγμένα ορθό δημοσιονομικά. Διότι η περικοπή των συντάξεων επιφέρει πρόβλημα στην οικονομία, δεν επιφέρει ανάπτυξη. Έχουμε πτώση του ΑΕΠ. Αν οι συντάξεις που είναι 26 δισεκατομμύρια το χρόνο αφαιρούνταν ξαφνικά για μια χρονιά, 26 δισεκατομμύρια αν αφαιρούσες από την αγορά, μιλάς για κατάρρευση. Επομένως, δεν είναι λογικό. Ναι, συνεπώς, πολιτικά, εγώ να υποψιαστώ ότι κάποιοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίζουν το παιχνίδι αυτό που θέλει η αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Μισό λεπτάκι. Η αντιπολίτευση όσοι στην Ελλάδα, μιλούν, έτσι. Ναι, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα σας κάνει μια ρελάνς όμως. Σας έφερε μια τροπολογία. Σας λέει, ορίστε, ψηφίστε. Σας την έφερε. Ωραία. Ψηφίστε. Αφού βγήκαμε από τα μνημόνια, λοιπόν, αύριο το πρωί, αφού υπάρχει η συνένεση, πηγαίνετε να τελειώσει. Ωραία. Πολύ καλή τρίμπλα προσπάθησε να κάνει, μόνο που έβαλε αυτόν τον γκολ. Διότι εν συνεχεία εκείνο που προτείνει είναι την κατάρρευση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, την καταβολή συντάξεων που είναι ελάχιστες σε σχέση με αυτές που ήδη καταβάλλονται, μείωση
συντάξεων προκύπτει από το πρόγραμμα. Αυτό που υπόθηκε Πινοτσέτ. Πρόγραμμα αυτό το δούμε αυτό. Το... Για τις συντάξεις όμως έφερε τροπολογία που λέει να μην εφαρμόσετε τους... Αφού δεν το εννοούσε και μάλιστα το είπαν πολύ αμέσως. Εμείς κάναμε ένα κόλπο, είπαν λίγο πολύ μισό όλοι. Εδώ πέρα... Για να αποδείξουμε ότι η κυβέρνηση να... δεν εννοούσε ότι θα κόψει. Θέλω θα... και ένα σχόλιο σας. Τις... Γιατί διαβάζω την εφημερίδα των συνταχτών, διαβάσαμε το πρωί με τη Μαρία. Να θυμόμαστε όλα όσα λέγονται όμως. Γιατί υπάρχει και μια λογική στη ζωή. Όταν κάνεις μια τροπολογία και λες φέρνω τροπολογία να την ψηφίσετε, δεν έρχεσαι λίγες μέρες μετά να πεις εμείς κόλπο κάναμε για να δείξουμε ότι ο Τσίπρας δεν εννοούσε ότι θα κάνει, γιατί αν εννοούσε θα ψήφιζε. Και την τρίτη μέρα, κατά τα σγραφά, έρχονται και λένε να μειώσουμε τις συντάξεις, διότι δεν βγαίνουν. Εδώ. Και όλες οι δηλώσεις, οι επίσημες, και του κυρίου Βενιζέλου και της κυρίας Ξαφά. Κυρία Ξαφά μιλάει περί εξαφανίσεως, δεν χρειάζονται καν οι συντάξεις. Και τον πρωτοκλασσάτο στελεχό της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου του Μητσοτάκη, και του ίδιου του Μητσοτάκη και του κυρίου Βλούτση, θέλω... είναι ότι εμείς. Πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις της χώρας, γιατί αυτό είναι αξιοπιστία. Αλλιώς οι αγορές λοιπόν, θα τιμήσουν. Έρχεται η δήλωση του κυρίου Χατζηδάκη. Αλλιώς οι αγορές θα τιμωρήσουν την Ελλάδα. Αν δεν κάνουμε τις περικοπές, θα θεωρηθούμε αναξιόπιστοι και θα χάσουμε. Λοιπόν, σήμερα η εφημερίδα των συνταχτών έχει ένα απόσπασμα από ομιλία του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Χατζηδάκη, ο οποίος τάσεται κατά της ανατροπής των διαρθρωτικών αλλαγών. Και λέει ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην εικόνα της χώρας και στην αξιοπιστία. Δεν είναι διαρθρωτικό το θέμα της περικοπής. Συμφωνήθηκε να μην γίνει στον πρώτο νόμο που ιδρύθηκε, μόνο το Δουνουτού για να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση, μόνο αυτό. Επέμενε πως δεν θα επιτευχθεί το πλεόνασμα. Ότι η Νέα Δημοκρατία υπονομεύει την προσπάθεια της κυβέρνησης πάνω στο θέμα της αξιοπιστίας. Δεν χαίρεται για τις επιτυχίες μας. Αυτό να πω. Μπορούσα να πω πάρα πολλά. Εδώ τώρα εσείς... Υπονομεύει τον εαυτό της καταρχήν η Νέα Δημοκρατία που ξέραμε. Γιατί δεν υπάρχει πια και υπονομεύει και μια προοπτική θετική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να συμφωνεί με τον εαυτό της πρώτα απ' όλα σε κέρια σημασίας εθνικά θέματα όπως το μακεδονικό. Δεν μπορούμε συνέχεια να επανερχόμαστε σε πράγματα που ξέρει ο ελληνικός λαός. Ξαφνικά δεν μπορούμε να ξεχνάμε όλα όσα δρομολογήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, από τις κυβερνήσεις προηγούμενες και ήρθε η στιγμή που η δική μας κυβέρνηση. Μπορεί να εφαρμόσει προσπάθειες πολλών ετών Ωραία. Που αποτύχαν. Πάμε τώρα στις μειώσεις των εισφορών που ανακοινώσατε χθες στη συνέντευξη τύπου. Να κάνω μια ερώτηση και για τις συντάξεις. Γιατί έδωσε μια συνέντευξη χθες στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο κύριος Πετρόπουλος και είπατε ότι στόχος είναι να ενισχύσετε τους πιο ευάλωτους όσον αφορά στο θέμα των συντάξεων. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Αν δεν τα καταφέρουμε στην ολική περικοπή, ας πούμε, υπάρχει και σενάριο για μερική περικοπή. Πρώτα απ' όλα, εγώ. Ομιλώ και η κυβέρνηση ομιλεί για μη περικοπή. Έχω ρωτηθεί κατά επανάληψη πριν από μήνες, αν θα κάνουμε αναβολή του μέτρου ή πετσόκομα να το κάνουμε τμηματικά. Και έχουμε ακούσει αναστολή. Με απόλυτο τρόπο. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Επαναλαμβάνεται η ερώτηση και το λένε διάφοροι και ως πιθανό σενάριο για να θολούν τα νερά. Πάμε τώρα στις μειώσεις των εισφορών που ανακοινώσατε χθες. Αυτό, όπως είπε η κυρία Αλεξάκη για τους αδύναμους. Ναι. Έχει σημασία να το πούμε ότι ο τρόπος που ορίζονται οι συντάξεις με αυτό το νόμο που εμείς θέσαμε σε ισχύ ενισχύονται οι χαμηλότεροι. Εμπεριέχει ένα μέρος του χαμένου ΕΚΑΣ. Εμπεριέχει. Ένα μέρος, δεν λέω όλο, του χαμένου ΕΚΑΣ. Και δεν λέω όλο, διότι το ΕΚΑΣ είχε και στρεβλώσεις. Δεν Μάλιστα. κάλυπτε μόνο τις ανάγκες. Φυσικά πρέπει να ενισχύσουμε και με άλλα μέτρα. Βέβαια, κύριε Τρόπο, λέγατε ποιο ότι θα το κόψετε το ΕΚΑΣ, λένε από την αντιπολίτευση. Θα απαντήσω να θυμηθούμε να κάνετε. Κάποιος φίλος δημοσιογράφος μου να μην λέει στους δημοσιογράφους να κάνουν ρεπορτάζ, είναι κακό. Αλλά πάντως. Ας ανατρέξετε λίγο όλοι. Εγώ λέω στο τι λεγόταν διαχρονικά. Ναι, ωραία, θυμίζω. Με το νόμο 3863 του 2010, ρητή διάταξη κατήργησε το ΕΚΑΣ ως συνταξιοδοτική παροχή. Ρητά... Εσείς λέγατε όμως να το καταργήσετε. Αυτή ναι. Ναι, να τα πω. Εντάξει, ναι. Ρητά, και άλλα εσείς... λέγαμε. Ναι. Να πω όμως τι έγινε. Ότι ανατρέπεται, ότι πάει το ΕΚΑΣ, αποσπάται από την κύρια σύνταξη και γίνεται επιδοματικό προνοιακό. Εν συνεχεία. Υπάρχει και στον Μέιλ Χαρδούβελη, υπάρχει συμφωνία για την κατάργηση του ΕΚΑΣ μεταξύ των προηγούμενων κυβερνήσεων και των δανειστών, μόνο που λέγανε να δούμε σε ποια χρονική στιγμή θα το κάνουμε. Το Μέιλ Χαρδούβελη είχε προτείνει, πρόταση ήταν για συζήτηση, τμηματικά να το κάνουν. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, το 2015, μετά από την προσπάθεια της πρώτης περίοδου κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να ανατραπεί όλο αυτό, όλες οι πολιτικές δυνάμεις ζητούσαν
πλην του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής ζητούσαν να συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα το οποίο ήταν δεσμευμένη η χώρα. Έγινε αυτό με την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας του Πασό και την επιμονή τους γρήγορα να το κάνουμε. Οι ίδιοι το ζητούσαν με επιμονή και θα ήταν καταστροφή αν δεν το κάναμε. Εν συνεχεία τι ζητούν. Μας μαλώνουν γιατί κάναμε αυτό που λέγανε ότι θα ήταν για τη χώρα καταστροφή. Έγινε. Λέμε εμείς όμως τότε. Δεν μας αρκεί. Ξέρουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους. Και στους χαμηλοσυνταξιούχους πήραμε μια σειρά μέτρα. Δώσαμε την πρώτη παροχή το Δεκέμβριο του 2015, το μέρισμα το κοινωνικό. Δώσαμε ξανά το 2016. Κατευθύνθηκε αυτή η κάλυψη και το 2017 επίσης σε αυτούς που κυρίως πλήττονταν. Συνεπώς πήραμε μέτρα δίπλα σε εκείνα που ήταν αρνητικά, τέτοια που συμπλήρωναν και βοηθούσαν. Το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, το οικιακό ρεύμα, να μην τα απαριθμίσω όλα. Πάρα πολλά, τα οποία κάλυπταν δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη. Πάμε τώρα. Αυτά δεν γίνονταν πριν. Πάμε τώρα. Όχι, δεν γίνονταν πριν. Ναι. Όταν αυτοί έλεγαν θα κόψουν το ΕΚΑΣ, δεν κοίταξαν πώς θα ασφαλίσουν 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους που πέθαιναν στους δρόμους και δεν είχαν να πάρουν φάρμακα. Δεν συνέβαιναν αυτά τότε. Είναι πραγματικά εξοργιστικό να ακούς σήμερα κριτική κατά της δικής μας κυβέρνησης που επιτέλους όλοι από 1η-1η του 2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες που χρωστούσαν τα προηγούμενα χρόνια αν κατέβαλαν τη μικρή εισφορά που ο νόμος προβλέπει και το 88% πληρώνει ελάχιστη εισφορά πια στους ελεύθερους επαγγελματίες από 1η-1η του 2017 είχαν πλήρη φαρμακευτική. Ωραία. Και υγειονομική. Να πάμε τώρα στις μειώσεις των εισφορών τώρα που ανακοινώσατε χθες. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι επιτέλους αναγνωρίσατε το λάθος που κάνατε. Δεν αυτά που λέγατε. Το λάθος που λέει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ότι στην αρχή όταν με τον νόμο Κατρούγκαλου προσδιορίσατε τις εισφορές, σας το είχε πει, και ότι τώρα ξαφνικά τις μειώνετε, ενώ τότε λέγατε ότι ήταν δίκαιο το σύστημα των εισφορών, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό πλήρωνε λιγότερα και θα επιβαρυνθούν αυτοί που έχουν τα μεγαλύτερα εισοδήματα. Άρα υπάρχει μια κοινωνική δικαιοσύνη. Τι και άλλαξε απαντώ. Λοιπόν και εσείς χθες ανακοινώσατε απαντώ. Μείωση των εισφορών και σας κατηγορούν για κάτι πλέον και απαντάτε συνολικά ότι κάνατε ένα copy-paste των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη μείωση των εισφορών. Πρώτα απ' όλα, όταν λέγαμε ότι είναι άδικο σύστημα δίκαια, συμπληρώναμε και εγώ προσωπικά πάντα και στη Βουλή και στο Δημόσιο Λόγο ότι υπάρχει πραγματικά ένα μέρος των ασφαλισμένων που επιβαρύνεται παραπάνω από ό,τι θα θέλαμε και εμείς οι ίδιοι. Όμως αυτό το σύστημα θα μπορέσουμε να το διορθώσουμε μετά από την επιτυχία της λειτουργίας του ΕΦΚΑ, που πρέπει πρώτα να στεριώσει και δεύτερον να πετύχει οικονομικά αποτελέσματα τέτοια που θα μας επιτρέψουν δημοσιονομικά να φέρουμε ελαφρύνσεις σε αυτή την κατηγορία που επιβαρυνόταν. Ήρθε η στιγμή να το κάνουμε. Είχε προαναγγελθεί και γίνεται στην κατάλληλη στιγμή. Βγαίνει ο λογαριασμός, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και βγαίνει. Ποιο είναι το κόστος? Βεβαίως και βγαίνει. Αυτό, ποιο είναι το κόστος? Μειώνονται τις φορές. Από κάπου θα τα πάρετε αυτά. Δεν μένει ο ίδιος ο στόχος. 148 εκατομμύρια περίπου. Έχουμε ένα πλεόνασμα ήδη, 1,5 δισεκατομμύριο, ένα από 400. Είναι το πλεόνασμα όμως. Από τις καλύτερες τις πράξεις που δεν έχουμε. Δεν είναι από τις συντάξεις που δεν δίνετε. Γιατί έχω μηνύματα εδώ. Επικουρικές συντάξεις. Γιατί δεν έχετε δώσει επικουρικές συντάξεις? Λέτε με το ΕΚΑ τις επικουρικές τι γίνεται? Κατά ρηπάς μου κάνετε τις ερωτήσεις. Ναι, για να είναι ζωντανός ο διάλογος, γιατί συμμετέχουν και οι τηλεθεατές, να ξέρετε. Ναι, μπαίνουν στο σύστημα. Τις απαντήσεις για να γίνετε. Σας ακούμε. Ωραία, το κόστος του μέτρου. Είπαμε το κόστος του μέτρου και είπατε κάτι ότι η Νέα Δημοκρατία κάτι άλλο. Είπατε που τώρα το ξέχασα. Ότι κοπιάρουμε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Το είπα και εισαγωγικά ότι η Νέα Δημοκρατία μιλάει για μια μεταβίβαση του ασφαλιστικού κεφαλαίου σε ιδιωτικά funds. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που να μπορούν να καλύπτουν στην Ελλάδα, ελληνικές, το εγκυητικό μέρος της παροχής αυτών των συντάξεων επικουρικών, εφάπαξ, για το μέλλον, δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε τέτοιας δυναμικής ελληνικές εταιρείες. Γιατί πρέπει σύμφωνα με το Solvency 2, που ισχύει υποχρεωτικά, να έχουν ένα κεφάλαιο τέτοιο που μπορούν να εγγυηθούν για την κακή στιγμή μετά από όσα συνέβησαν το 2008-2007 με τη Λίδα Μιλίδα-Μπράδες. Υπάρχει υποχρεωτικά ένας τέτοιος κανόνας. Επομένως, αυτά τα λεφτά που θα πρέπει να μεταβιβάζονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που κατά τη δική μου εκτίμηση, με βάση τη δυναμική που έχουν, εδρεύουν στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε ξανά για μια διαρροή λοιπόν, κεφαλαίου. Αιμορραγία. Όταν το ασφαλιστικό σύστημα ενισχύει και την οικονομία
και έτσι αντιμετωπιζόταν παλιά. Μόνο που τώρα αντιμετωπίζεται με ένα θετικό και επικοδομητικό τρόπο για την κοινωνική ασφάλιση, καθώς είναι περίπου 3,5% το επιτόκιο που παίρνουν την Τράπεζα της Ελλάδος. Μόνο από εκεί. Χώρια τις άλλες επενδυτικές σωστές πρωτοβουλίες που παίρνει ο ΕΦΚΑ. Πώς βγήκε αυτό το νούμερο, 55 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, κοστολογείται το ασφαλιστικό του κ. Μητσοτάκη? Είναι το κόστος, τι θα το κόστος της μετάβασης, διότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Θα θυμίσω. Ναι. Σε όσους εργαζόμενους κατάλαβαν το 2005 με τον νόμο Αλογοσκούφη, γενικός γραμματέας ο κ. Σιδηρόπουλος τότε, που έκοψε στα δυο τους ασφαλισμένους και είπε: οι μέχρι τώρα ασφαλισμένοι μένετε εκεί που ήσασταν. Mm-hmm. Οι νέοι ασφαλισμένοι μετά το 2005 πάτε σε άλλο φορέα. Ο άλλος φορέας στον οποίο πήγανε δεν μπορεί να πληρώσει και ο παλιός στέρεψε. Αυτό έχει γίνει. Παράδειγμα, Λεπετέ της Εθνικής, θα το ακούτε. Ναι, τα Πιλτάρ, θα μηνύματα, το ακούτε. Πολλά, ναι. Ναι, εντάξει, αυτό, δηλαδή αυτό εμείς το λέγαμε τότε, μιλάμε για ένα νεκροκρέβατο της κοινωνικής ασφάλισης τότε. Για μέρος. Ήταν ένα μέρος που αφορούσε λίγους. Τώρα μιλάμε για το σύνολο του πληθυσμού. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μιλάει για μια μεταφορά σε ένα σύστημα το οποίο ήδη έχει αποδείξει. Είναι ασφαλιστικό πινοσέτ. Επειδή ήδη το είπε ένα τέλεχος. Ήδη το είπαν. Στην πραγματικότητα, ο Πινοσέτ κράτησε τους στρατιωτικούς, τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, γιατί αυτοί ήταν οι μάντες εξουσίας, και όλο τον άλλο λαό, ή τον πέταγε από τα αεροπλάνα στον Ατλαντικό. Πολλούς από αυτούς. Και γλίτωνε συντάξεις. Επιμένουν. Όχι, επειδή ήταν αντίθετοι στο σύστημα. Όχι, λέω αυτό. Γιατί. Κύριε Υπουργέ, τους πέταγε από τα αεροπλάνα. Ακούστε, ο αυταρχισμός έρχεται. Αν είναι τέτοια μέτρα που λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς βία, αυταρχισμό, νόθευση της δημοκρατίας και σιωπή στους πολλούς. Δεν γίνεται. Δεν αντέχεται. Επικουρικές, κύριε Υπουργέ. Πότε. Λέει ότι υπάρχουν επικουρικές στο ΙΚΑ που καθυστερούν. Τι γίνεται με τις επικουρικές και τις συντάξεις που είναι σε αναμονή. Οι επικουρικές ήταν το πιο διασπασμένος κλάδος ασφάλισης. Αν μετρήσετε πόσα ήταν και μπήκαν στο ΤΑΕΠ, θα φρίξατε. Και είναι προφανές, χωρίς συστήματα μηχανογραφικά. Καταρχήν να δούμε από πότε καθυστερούσαν αυτές. Πάντα. Δεν είναι τώρα. Mm-hmm. Ήταν και από παλιά. Και ένα σύστημα που πας να το οργανώσεις με σύγχρονο τρόπο, με μηχανογραφικά συστήματα εξελιγμένα τα οποία ολοκληρώνονται, είναι προφανές θα υπάρξει και μια περίοδος. Επιστημονικά έχει διαπιστωθεί παγκοσμίως ότι κάθε μετάβαση σε ένα άλλο σύστημα συνοδεύεται και από μια μικρή καθυστέρηση. Αν θυμηθείτε τις μεταβάσεις και τις μεταπτώσεις των συστημάτων από τις τράπεζες που συγχωνεύτηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, γιατί εγώ παρακολουθούσα, δούλευα στα συστήματα των εργασιακών σχέσεων στις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, ιδίως οι τράπεζες. Περνούσαν και δεν ξέρω αν ολοκλήρωσαν όλες τις μεταπτώσεις μετά από τόσα χρόνια να πέρασουν από το ένα σύστημα σε ένα άλλο και να συνενώσουν διαφορετικούς χώρους. Εν τούτης, οι επικουρικές έχουν μειωθεί πάρα πολύ, εκδίδονται κοντά στις 10.000, θα πάμε 15.000 το μήνα και θα περιοριστούν, θα εξαφανιστούν μέσα στους επόμενους μήνες. Πόσους μήνες μπορούμε να πούμε? Είμαι βέβαιος ότι το Φλεβάρι θα είναι απειροελάχιστος. Δηλαδή μέχρι το Φλεβάρι θα έχουν δοθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους. Είναι μεγάλη και ήδη επιταχυνόμενη. Δίνονται. Ωραία. Και κάτι ακόμα σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες, σε σχέση με τα τεχμαρτά τους για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών των προηγούμενων χρόνων. Με αυτούς θα κάνετε κάτι? Έχουμε πει ότι... Και τώρα φαίνεται γιατί εμείς κάποια πράγματα δεν τα κάναμε τότε. Επειδή έχουμε σκεφτεί. Όχι τώρα, αλλά μήνες, χρόνια. Είναι οφειλές, μου λένε 15 εκατομμύρια οφειλών στους ασφαλισμένους του ΟΑΕ που επιβαρύνθηκαν με υπερβολικές τεχμαρτές εισφορές από το 2009 μέχρι το 2016, για να το λέμε. Ωραία. Δεν είναι δική σας. Είναι δύο πράγματα. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι το παλιό σύστημα. Ακριβώς. Που υπερχρέωνε τους ασφαλισμένους με ποσά τα οποία δεν μπορούσαν να τα αποκριθούν. Και από ασφαλισμένοι γίνονταν οφειλέτες και διοκόμενοι. Δηλαδή πήγαν να κάνουν μια δουλειά. Τους είχαν βάλει μια υπέρογγη εισφορά που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Αυτό είναι που αλλάξαμε και έχουμε 1.250.000 επιχειρηματίες, μικροεπιχειρηματίες ή μεσαίους ή μεγάλους, να πληρώνουν πολύ μικρή εισφορά. Αυτοί οι άνθρωποι κλείνανε και βάζανε λουκέτο και είναι οφειλέτες. Καταρχήν, ποινικά διοκόμενοι. Είχαν και ποινή φυλάκισης. Η πρώτη μας πράξη, και εγώ ως διοικητής του ΟΑΕ τότε, εισήγαγα διάταξη την οποία η κυβέρνηση
πέρασε από τη Βουλή και καταργήθηκε το αξιόπινο. Μάλιστα. Γιατί ήταν μια κατάσταση. Και πολλοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι δηλαδή χρωστάνε, πεθαίνανε, με τα τεχμαρτά. Πεθαίνανε, κλείνανε τα μαγαζιά του, του κυνηγούσαν, ναι, και τα δικαστήρια. Και δεν μπορούν να πάρουν και σύνταξη. Περάσατε δεν βέβαια μια ρύθμιση τώρα που του. Το πρώτο που κάναμε είναι να καταργήσουμε τι ποινικέ διώξει. Mm-hmm. Καταργήθηκαν και αναστάλθησαν όλες οι ποινικές αποφάσεις και αποσύρθηκαν όλες οι ποινικές δικογραφίες για αυτό το θέμα. Από τα πρώτα που κάναμε. Δεύτερον, περάσαμε με το νόμο 4387 τις μικρότερες εισφορές. 1.250.000 είναι στη χαμηλή αυτή εισφορά. Το 88% αυτών των ανθρώπων πληρώνει μικρότερη εισφορά, πληρώνει μέχρι 200 ευρώ, από 117 μέχρι 200 ευρώ. Σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, με το προηγούμενο σύστημα που ήταν το 24%. Της κλίμακας και του τεχμαρτού που 24%. Ήταν... βάλαμε τα μέτρα καταρχή των 100 δόσεων με τις μεγάλες εκπτώσεις. Βάλαμε τώρα το σύστημα του εξοδικαστικού συμβασμού που έχει πραγματικά δυσκολίες και συνεχώς και έχει κάποιες δυσχέσεις και συνεχώς προσπαθούμε και τις διορθώνουμε. Και έχουμε βελτιώσεις. Εισάγαμε και τους οφειλές του 17 που δεν υπήρχαν πριν. Εξετάζουμε μέτρα για αυτούς που δεν μπορούν να μπουν πρόσθετα. Το είπα χθες στη συνέντευξη τύπου. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί θέλω να είναι μια απόφαση η οποία όταν θα είναι απόφαση θα ανακοινωθεί. Βάλαμε τις εισφορές τις οφειλόμενες για την επικουρική και το εφάπαξ στους επιστήμονες από 1η-1η του 17 να μετρηθούν με το 64 και 50. Και όχι με το ποσό που θα έβγαιναν. Δηλαδή, υπολογιζόμενο στο κατώτατο ποσό, στο κατώτατο ποσό και όχι στο εισόδημα που ελάμβαναν. Άρα, όλα τα μέτρα που παίρνουμε και είχαν προαναγγελθεί εφαρμόζονται στην ώρα τους. Μάλιστα. Δεν μπορούσαμε πριν κλείσει η αξιολόγηση 21 Αυγούστου και να οριστικοποιηθεί ότι πράγματι τα έχουμε αυτά τα νούμερα και έχει γίνει σωστά ο λογαριασμός, να προχωρήσουμε σε τέτοια μέτρα, διότι αν το κάναμε πριν. Εκείνο που θα συνέβαινε είναι να αματιωθεί κάθε δική μας προσπάθεια. Η επιβεβαίωση αυτού του στόχου ως στόχου που επετεύχθη μας δίνει το περιθώριο τώρα να προχωρήσουμε σε αυτά που και εμείς είχαμε δει ως ορθά και τα εφαρμόζουμε. Κύριε Πετρόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.